Θα περάσουμε στον Γιάννη Σιφακάκη, έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται συνέχεια στους δρόμους παλεύοντας την ελευθερία της Παλαιστίνης από την Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο. Γιάννη. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι όλα αυτά που έλεγε ο Γιώργος ο Καρατζάς πιο πριν δεν είναι εικόνες μονάχα του 2008-2009. Την ίδια φρίκη, την ίδια θηριωδία βλέπουμε και αυτές τις μέρες. Μπορεί ο αριθμός των θυμάτων να μην έχει φτάσει τους 1.400 ακόμα, αλλά η σφαγή η οποία γίνεται τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες 14 μέρες αυτή τη φορά στη Γάζα, νομίζω ότι έχει όλες τις φρικτές ομοιότητες με την προηγούμενη επέμβαση το 2008-2009. Θα ήθελα να μείνω σε κάποια πολιτικά σημεία. Ένα, γιατί η επέμβαση αυτή τη στιγμή των Ισραηλινών στη Γάζα. Δύο, τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει. Τρία, ποια μπορεί να είναι η λύση για να σταματήσει ο αποκλεισμός της Γάζας και να ελευθερωθεί η Παλαιστίνη. Ξεκινώντας από το πρώτο. Προφανώς η επέμβαση των Ισραηλινών δεν έγινε για τους λόγους τους οποίους επικαλείται το κράτος τρομοκράτη. Την απαγωγή και δολοφονία των τριών Ισραηλινών επίκων. Νεολαίων. Αυτή έγινε, αν θέλουμε να μιλάμε ακριβώς, ένα μήνα πριν, στις αρχές του Ιούνιου. Αποκρίθηκε αρχικά από το Ισραηλινό κράτος, προσπάθησαν να το διαχειριστούν. Οι βομβαρδισμοί και οι επιθέσεις δεν έχουν σχέση με αυτό. Αυτό μπορεί να επικαλεί το Πρωθυπουργός Νετανιάχου σαν αφορμή. Η πραγματική αιτία όμως είναι άλλη. Και η πραγματική αιτία είναι ότι συνολικά η εικόνα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλάζει. Η σταθερότητα για την οποία καμώνονταν οι υπεριαλιστές ότι είχαν καταφέρει όλο το προηγούμενο διάστημα τρίζει. Δεν έχουν μία σταθερή Μέση Ανατολή, έχουν μία Μέση Ανατολή η οποία αποσταθεροποιείται διαρκώς και μέσα σε αυτό το περιβάλλον είναι που γίνεται η επέμβαση των Ισραηλινών. Για να μην πάμε πολύ μακριά και πολύ αναλυτικά, νομίζω ότι απλά κάποιες εικόνες και κάποια στοιχεία για το τι σημαίνει η κρίση του υπεριαλισμού στη Μέση Ανατολή και η αποσταθεροποίηση, η οποία όσο και να προσπαθούν δεν την πετυχαίνουν. Ξεκινώντας από την αποτυχία στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Αν πάμε λίγο πιο πίσω, ήταν το μεγάλο στοίχημα του Αμερικάνικου υπεριαλισμού να καθυποτάξει τη Μέση Ανατολή, βάζοντας χέρι στα πετρέλαια και συνολικά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, με την κατοχή στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Και φεύγουν οι τιμένοι. Δεν έχουν καταφέρει τα σενάρια του νέου Αμερικάνικου αιώνα. Με τη νίκη των Αμερικάνων υπεριαλιστών στην περιοχή. Φεύγουν οι τιμένοι και φεύγουν και με άλλες προτεραιότητες και επιλογές. Για να μπορούν να διατηρούν τον έλεγχό τους σαν μια παγκόσμια υπερδύναμη, έχουν να ανταγωνιστούν και άλλους νέους παίχτες, όπως για παράδειγμα την Κίνα, και η στροφή προς τον ειρηνικό, έτσι όπως την ονόμασαν τα τελευταία χρόνια, που σημαίνει ότι το 60% των στρατιωτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να προσανατολιστούν προς τη μεριά του Ειρηνικού Ωκεανού για να μπορούν να ανταγωνιστούν την Κίνα που εκτός από ανερχόμενη οικονομική δύναμη απειλεί, βέβαια απέχει πάρα πολύ, αλλά προσπαθεί και στρατιωτικά να γίνει μια υπερδύναμη. Οι Αμερικάνοι είναι πολύ πιο μπροστά, ο Αμερικάνικος υπεριαλισμός είναι αίτητος σε αυτό το επίπεδο. Παρ' όλα αυτά όμως οι επιλογές αλλάζουν. Και επειδή αυτές οι επιλογές αλλάζουν και δεν μπορεί μια αυτοκρατορία να έχει παντού δυνάμεις για να διατηρεί παντού τον έλεγχό της, γι' αυτό ακριβώς προσπαθεί να κλείσει με συμβιβασμούς μέτωπα τα οποία ένα προηγούμενο διάστημα παρουσίαζε σαν δικές της επιτυχίες. Πάλι για να πάμε πολύ μακριά, θυμηθείτε πριν από μερικούς μήνες τι έγινε στη Συρία. Στη Συρία ο Ομπάμα έβγαινε και έλεγε ότι θα βομβαρδίσουμε τη Συρία, ο δικτάτορας Άσαντ κτλ. Και στο τέλος τι απέγινε. Ένας συμβιβασμός. Καταλαβαίνανε οι Αμερικάνοι ότι είναι ακόμα μεγαλύτερα τα προβλήματα του ότι θα σήμαινε η πτώση του Άσαντ σε μια περιοχή την οποία δεν μπορούσαν να ελέγξουν. Και άρα επέλεξαν να κάνουν ένα συμβιβασμό, να κρατηθεί ο δικτάτορας Άσαντ στην εξουσία, να συνεχίσει τις σφαγές απέναντι στον κόσμο ο οποίος εξεγείρεται και έχει δίκιο που εξεγείρεται, προσπαθώντας να τα βρει με τους προαιώνους εχθρούς του. Το Ιράν, το Χεζμπολάχ,
ακόμα και τη Ρωσία, η οποία η πρόταση της Ρωσίας, αν θυμάστε, ήταν υποτίθεται η ειρηνική, η ειρηνευτική πρόταση του Πούτιν για να σταματήσει στο παραπέντε η επέμβαση στη Συρία. Είναι δείγματα δυναμίας. Δεν είναι δείγματα δύναμης. Είναι δείγματα δυναμίας και μιας προσπάθειας να κλείνουν μέτωπα με όποιο τρόπο μπορούν, προκειμένου να κρατήσουν τον έλεγχο και τη σταθερότητα στην περιοχή. Δεν ήταν μόνο αυτό, ακόμα μεγαλύτερη τέτοιου είδους ήττα για τα σχέδια του Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού ήταν η συμφωνία με το Ιράν. Υποτίθεται ότι ο πόλεμος στο Ιράκ ξεκίνησε ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα για να βάλει στην άκρη έναν από τους μεγάλους ανταγωνιστές, έναν από τα πρώτα κράτη-τρομοκράτη του άξονα του κακού, το Ιράν. Και όμως ήταν οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες που φτάσανε σε συμφωνία με το Ιράν, υπογράψανε συμφωνία. Υπάρχουν και εξελίξεις που έλεγε στην αρχή ο πρώτος εισηγητής για το τι ισχύει στο Ιράν αυτή τη στιγμή. Αλλά παρόλα αυτά ήταν μια αναγκαστική επιλογή για να μπορέσουν να κρατήσουν την περιβόητη και την πολυπόθητη σταθερότητά τους. Πολλοί εκείνη την περίοδο σχολιάζανε ότι η συμφωνία του Ομπάμα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν θύμιζε τη συμφωνία που έκανε ο Νίξον με το Μάο το 1970. Και υπάρχουν πολλές ομοιότητες, πως και τότε στην προσπάθειά τους να κατατηρήσουν τον έλεγχο κάνανε τέτοιου είδους κινήσεις. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι πέρα από τις κινήσεις που κάνουν σε επίπεδο κρατών και σε επίπεδο καθεστώτων, ένας δεύτερος αποσταθεροποιητικός παράγοντας που τεινάζει όλες τις προσπάθειες στον αέρα είναι η εισβολή των μαζών, των αραβικών μαζών, η αραβική άνοιξη, οι αραβικές εξεγέρσεις, οι αραβικές επαναστάσεις που έχουν αλλάξει το χάρτη όλης της Μέσης Ανατολής και ό,τι και να προσπαθούν να κάνουν με τα μπρος και τα πίσω, τις δυσκολίες, τα προχωρήματα και τα πισωγυρίσματα που έχει αυτό το κίνημα εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας αποσταθεροποίησης για τα σχέδιά τους και των Ιμπεριαλιστών αλλά και των διεφθαρμένων αραβικών καθεστώτων. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η επανάσταση στην Αίγυπτο και η ανατροπή του μισητού δικτάτορα Μουμπάρακ άνοιξε τους ασκούς του αιώλου για όλη την περιοχή, είχε προηγηθεί την Μισία. Το μικρόβιο της εξέγερσης και της επανάστασης του αραβικού πεζοδρόμιου έφτασε στη Συρία και συνεχίζει ακόμα παρόλες τις σφαγές του Άσαντ. Απειλεί όλα τα καθεστώτα, από το Μπαχρέιν και τα πλούσια καθεστώτα του κόλπου, μέχρι τους σεΐχηδες της Σαουδικής Αραβίας που βλέπουν με τρόμο ότι όλες οι προσπάθειες για να καταστήλουν αυτά τα κινήματα δεν πετυχαίνουν. Δεν πετυχαίνουν. Άρα σε αυτή την περίοδο, σε αυτή την εικόνα πρέπει να δει κανένας γιατί αποφασίζει το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ να ξαναξεκινήσει μία επέμβαση στη Γάζα. Διεκδικεί το ρόλο του σαν το του πιστού μαντρόσκυλου των μεγάλων δυνάμεων από την ίδρυσή του από το 1948. Αυτός ήταν ο ρόλος του, δεν είναι οποιοδήποτε κράτος, είναι ένα κράτος τρομοκράτης, είναι ένα κράτος επίκων που φτιάχτηκε από τις μεγάλες δυνάμεις για να μπορεί να αστυνομεύει την περιοχή. Πλούσια σε κοιτάσματα πετρελαίου, φοβερά σημαντική οικονομικά για τα συμφέροντά τους, φοβερά σημαντική πολιτικά, γιατί είχε και εξακολουθεί να έχει κινήματα που διεκδικούν την ανεξαρτησία τους, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και απέναντι στους υπεριαλιστές και απέναντι στα αραβικά καθεστώτα. Αυτός ήταν ο ρόλος του πάντα και γι' αυτό έκανε πολέμους και εισβολές και σφαγές απέναντι σε αθώους και στους γείτονές του όλα τα προηγούμενα χρόνια, στην Αίγυπτο, ξανά και ξανά, τον πόλεμο του 1967, του 1973, το 82, ξανά και ξανά. Και σε μια τέτοια περίοδο που η σταθερότητα τρίζει, το μαντρόσκυλο διεκδικεί να ελέγξει και να δείξει και στους πατρονές του τη χρησιμότητα του ρόλου του. Γιατί ένα μαντρόσκυλο το οποίο γαυγίζει αλλά δεν δαγκώνει, δεν είναι και πολύ χρήσιμο για να συνεχίζουν να το χρηματοδοτούν με 3 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο όπως κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και άρα αυτός είναι ο ρόλος, αυτός είναι ο λόγος για να απομυθοποιούμε κιόλας τα ψέματα των σιωνιστών, αλλά και για να καταλαβαίνουμε τα όρια που έχουν οι προσπάθειές τους. Σε αυτή την περιοχή και σε αυτή την περίοδο που τρίζει η σταθερότητά τους, διεκδικεί ο Νετανιάχου και το Ισραηλινό κράτος να ξανεπιβάλλει το ρόλο του, λέγοντας ότι εγώ είμαι εδώ. Έλεγα πιο πριν για τη συμφωνία ΗΠΑ Ιράν, ο Νετανιάχου βγήκε και είπε τότε ότι ήταν ένα λάθος ιστορικών, ένα σφάλμα ιστορικών διαστάσεων η συμφωνία ΗΠΑ Ιράν, γιατί καταλάβαιναν ότι στην πραγματικότητα βάζει στην άκρη το Ισραήλ και το ρόλο του.
Και αυτό είναι που διεκδικεί αυτή την περίοδο. Ένας δεύτερος λόγος είναι αυτό που αναφέρθηκε πάλι από τον πρώτο μιλητή, η εξελίξη μέσα στην ίδια την Παλαιστίνη. Μέχρι και πριν από ένα διάστημα, η Φατάχ και ο ηγέτης της ήταν οι καλύτεροι συνομιλητές με τους σιωνιστές σε βάρος της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης της Χαμάς, που από το 2006-2007, που με τις εκλογές που έκανε πήρε την πλειοψηφία με τον πιο δημοκρατικό τρόπο, γιατί αυτό το κόμμα επέλεξε η πλειοψηφία των Παλαιστίνιων στη Γάζα να αναδείξει σαν κυβέρνηση, απέναντι σε αυτή την νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση, δυστυχώς κομμάτια της Παλαιστινιακής Αρχής συνεργάζονταν με τους υπεριαλιστές και με το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ για να την ρίξουν. Και αυτό πλέον δεν ισχύει. Μέσα από το τι σήμαινε η αντίσταση του κόσμου, μέσα από το τι σήμαινε η ίδια η Ντιφάντα η οποία συνεχίστηκε, μέσα από τις αποτυχημένες επεμβάσεις του Ισραήλ που δεν κατάφεραν το στόχο τους να συντρίψουν το αίσθημα της εξέγερσης μέσα στους Παλαιστίνιους, αναγκάστηκαν στην πραγματικότητα, για να μην το συνεχίσω πολύ, οι συνομιλίες και οι συμφωνίες Χαμάς-Φατάχ είναι άλλος ένας λόγος γιατί κάνουν το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ να επέμβει. Δεν θέλουν να υπάρχει αυτού του είδους συνομιμοποίηση απέναντι στην κυβέρνηση της Χαμάς, πολύ δε περισσότερο με τους προηγούμενους συνομιλητές της Φατάχ. Θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχει αυτή η διαπάλη, διαμάχη και ο ανταγωνισμός και βέβαια θα θέλανε πολύ περισσότερο η Παλαιστινιακή Αρχή να ήταν στο τσεπάκι τους όπως ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Άρα αυτός είναι ένας δεύτερος λόγος. Οι εσωτερικοί λόγοι του τι συμβαίνει στην Παλαιστίνη, ότι ο κόσμος επιβάλλει μέχρι έναν βαθμό την ενότητά του και αναγκάζει τους προηγούμενους συνομιλητές του κράτους του Ισραήλ να μην υπάρχουν με τους όρους που υπήρχαν. Και άρα αυτοί είναι οι λόγοι που εισβάλλουν. Το ερώτημα είναι αν με αυτή την εισβολή καταφέρνουν ή θα καταφέρουν τα σενάρια τους ή όχι. Και η άποψή μου είναι ότι έχουν όλους τους κινδύνους, όπως και όλες τις προηγούμενες προσπάθειες και απόπειρες που κάνανε, να γυρίσει μπούμεραγκ αυτή η επέμβασή τους και αυτό είναι που επιθυμούμε, ελπίζουμε, ευχόμαστε και παλεύουμε. Γιατί μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ? Μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ όλη αυτή η προσπάθεια γιατί το κράτος του Ισραήλ δεν ήταν αίτητο και δεν είναι αίτητο. Ο πόλεμος στο Λίβανο το 2006 τελείωσε με την ήττα του Ισραήλ απέναντι στον κόσμο που αντιστάθηκε η αντίσταση του Λιβάνου με ηγεσία τη Χεσμπολάχ εκείνη την περίοδο οδήγησε σε μια ατιμωτική ήττα το πιο δυνατό και τιμοπόλεμο και στρατιωτικά οπλισμένο αναστακό κράτος στην περιοχή με πυρηνικά, παρόλο που κραυγάζουν για τα πυρηνικά τα υποτιθέμενα του Ιράν. Αυτός που έχει, έχασε. Και δεν έχασε μόνο στο Λίβανο. Έλεγε ο Γιώργος πιο πριν ότι το σημείωμά του που έγραφε στις δύσκολες ημέρες που ζούσε το χειμώνα του 2008 ήταν ένας πόλεμος, όπως το είπε, χωρίς νικητή, με ερωτηματικό. Στην πραγματικότητα η προσπάθεια που έκανε το Ισραήλ με την εισβολή στη Γάζα το χειμώνα του 2008-2009 κατέληξε σε ήττα, στρατιωτική ήττα, δεν κατάφερε ποτέ να τσακίσει στρατιωτικά την αντίσταση των Παλαιστίνιων και τις δυνάμεις της Χαμάς. Πολιτική ήττα δεν κατάφερε ποτέ να απομονώσει ή πολύ περισσότερο να ανατρέψει την όνομα εκλεγμένη κυβέρνηση των Παλαιστίνιων. Και άρα και διεθνή ήττα και για την εικόνα του στραπατσαρίστηκε για άλλη μια φορά η εικόνα του παντοδύναμου μαντρόσκυλου. Άρα έχασε τότε και ο κίνδυνος ότι και τώρα μπορεί να χάνει ακόμα και στρατιωτικά, που για να είμαστε ειλικρινείς δεν κρίνεται εκεί το μέλλον της απελευθέρωσης της Παλαιστίνης. Δεν θα πω παραπέρα, αλλά υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και το βλέπουμε αυτές τις μέρες. Οι ομολογίες των Ισραηλινών στρατιωτών οι οποίοι μπαίνουν και λένε ότι δεν περιμέναμε να βρούμε τέτοιου είδους αντίσταση σαν αυτή που αντικρίζουμε. Πιο πολύ μας θυμίζει η αντίσταση που βλέπουμε, αντίσταση έμπειρων μαχητών σαν τη Χεσμπολάχ, παρά μαχητών της Χαμάς που συνηθίζανε τις προηγούμενες φορές που εισέβαλε ο Ισραηλινός στρατός να φεύγουνε. Δεν είναι έτσι, τα βρίσκουνε σκούρα και δεν είναι μονάχα το στρατιωτικό σκέλος, είναι και πολύ περισσότερο. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτή τη στιγμή η εισβολή των Ισραηλινών για το πόσο πιο πολύ αποσταθεροποιεί όλη την περιοχή και όλα τα καθεστώτα.
πόσο μπορεί να κρατήσει ο δικτάτορας Αλ-Σίσι το πέρασμα της Ράφα κλειστό. Η εξέγερση που ανέτρεψε τον Μουμπάρακ ξεκίνησε από την έμπνευση που προκάλεσε η δεύτερη Ιντιφάντα. Οι πρώτες διαδηλώσεις του κόσμου που βγήκε στην Αίγυπτο, που μέχρι τότε είχε δικτατορία και φοβότανε να μιλήσει, ξεκίνησαν σαν αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Γιατί δίπλα ξεκίναγε η δεύτερη Ιντιφάντα. Και μετά συνδέθηκε και με τις απεργίες στη Μαχάλα και με ολόκληρο το κίνημα που στο τέλος ανέτρεψε τον Μουμπάρακ. Πόσο μπορεί να κρατήσει ο Σίσι αυτή τη στιγμή, που έχει βάλει φυλακή τους αδέρφους μουσουλμάνους, που χτυπάει την αριστερά η οποία αντιστέκεται, μπορεί να συσπυρώνει αυταπάτες πολλές και διάφορες και, και δυστυχώς να έχει μια υποστήριξη που ξεκινάει από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Αιγύπτου και φτάνει μέχρι τα απομεινάρια του καθεστώτος του Μουμπάρακ. Και είναι προβληματικό το ότι έχει μια τέτοιου είδους υποστήριξη κατά τη δικιά μας τη γνώμη. Δεν θα έπρεπε να έχει. Αλλά παρόλα αυτά, οι εξελίξεις στην Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια του. Το αίτημα να ανοίξει το πέρασμα της Ράφα, δεν το φωνάζουμε μονάχα εμείς εδώ, η Παλαιστίνη στη Γάζα, πάνω απ' όλα είναι αίτημα των ίδιων των Αιγύπτιων, που όλα τα προηγούμενα χρόνια και σε όλες τις προηγούμενες σφαγές και εισβολές και πριν τις εισβολές και τις σφαγές, έτσι κι αλλιώς το διεκδικούσανε. Πριν από 1,5 χρόνο, εκατοντάδες, δεκάδες χιλιάδες Αιγύπτιοι εισβάλανε στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Αίγυπτο. Κάψανε τα αρχεία. Δεν μπόρεσε να τη σταματήσει τότε κανένας όλο αυτό το οργισμένο πλήθος, γιατί καταλαβαίνει ο κόσμος στην Αίγυπτο ότι όσο υπάρχει το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, δεν μπορεί να έχει δημοκρατία, ελευθερίες και όλα τα σχετικά. Και άρα είναι τεράστια πηγή αποσταθεροποίησης. Μπορεί να γυρίσει μπούμεραν, γιατί ακόμα και οι πιο πιστοί σύμμαχοι, εκεί που λέγανε ουφ, φέραμε επιτέλους ένα στρατηγό για να ξαναφέρει πίσω την δικτατορία του Μουμπάρακ, παρόλα τα προβλήματα, και να καταστήλει την επανάσταση, αυτό το προβοκάρισμα που γίνεται αυτή τη στιγμή από το κράτος του Ισραήλ, μπορεί να τα γυρίσει όλα ανάποδα και όχι μονάχα στην Αίγυπτο. Έλεγα πιο πριν στην Ιορδανία, στον Μπαχρέιν, όλα τα καθεστώτα αυτή τη στιγμή. Και βέβαια στη Δύση, για να μην ξεχνιόμαστε. Γιατί αυτό που είδαμε και που βλέπουμε και που είναι επίσης ενθαρρυντικό και ξανά εντυπωσιακό είναι ότι εκατομμύρια άνθρωποι ξανά βγαίνουν στον δρόμο, γιατί η Παλαιστίνη λειτουργεί πάντοτε σαν έμπνευση για όλους. Το κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη δεν έχει κάνει ούτε βήμα πίσω. Από την πρώτη στιγμή που πέσανε οι βόμβες και έχουν και συνεχίζουν αυτή τη στιγμή, όλος ο πλανήτης έχει ξεσηκωθεί. Από την Ινδονησία μέχρι τη Νέα Υόρκη και από το Όσλο μέχρι το Μπαχρέιν και το Κάιρο. Και όλο αυτό το κίνημα, το αντιπολεμικό κίνημα στη Δύση, στην Ευρώπη, στη Γαλλία απαγορεύσανε τις διαδηλώσεις, τόλμησε η κυβέρνηση, η δημοκρατική εισαγωγικά κυβέρνηση, να απαγορεύσει διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη. Και τι προκάλεσε? Συγκρούσεις του κόσμου που είπε δεν πρόκειται να περάσει. Και άρα και αυτά είναι που σκέφτονται οι υπεριαλιστές. Και αυτά είναι που κάνουν τον κάθε Κέρι και τον κάθε Ομπάμα να τρέχουν και να λένε παιδιά, πρέπει να βρούμε μία λύση, μία εκεχηρία. Νετανιάχου, ναι, εντάξει, νόμιμο το δικαίωμά σου, έχεις πλήρη δικαίωμα να υπερασπίζεσαι το κράτος σου απέναντι στους τρομοκράτες της Χαμάς που σου ρίχνουν ρουκέτες. Γιατί αυτά λένε, δεν κρατάνε ίσες αποστάσεις, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν, είναι και θα είναι χωρίς καμία δεύτερη σκέψη με το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Καμία ίση απόσταση δεν κρατάνε. Είναι μόνο με μία μεριά που είναι το Ισραήλ. Και γι' αυτό βγαίνουν όλοι και λένε έχετε δικαίωμα να τους χτυπάτε. Μην το παρακάνετε μόνο. Γιατί αν το παρακάνετε, κινδυνεύει να ξεσηκωθεί όλος ο πλανήτης και να μας πάρει ο διάολος. Αυτό είναι που φοβούνται, αυτό είναι που συζητάνε και γι' αυτό όλα τα σενάρια περί εκεχηρίας είναι παραμύθια με τη ρίγανη. Αυτό το οποίο νοιάζει τον Ομπάμα και τη Μέρκελ και όλους είναι πως στην πραγματικότητα όλη αυτή η ιστορία δεν θα καταλήξει σε μπούμεραν και σε φιάσκο και εκεί που πηγαίνανε για μαλλί θα βγουν κουρεμένοι και άρα προσπαθούν να πούνε στον Νετανιάχου ότι μέχρι πού θα φτάσεις, αλλά τα πράγματα ποτέ δεν είναι έτσι. Όλοι μαζί έχουν κοινά συμφέροντα, αλλά όλοι μαζί είναι και μια λυκοσυμμαχία που ο καθένας κοιτάζει τα συμφέροντά του. Και όπως έλεγα στην αρχή, τα συμφέροντα του Ισραήλ έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή τρίζουν, απειλούνται και χρειάζεται κάποιος να τα προστατεύσει και γι' αυτό ο ίδιος ο Νετανιάχου κάνει αυτού του είδους επιλογές. Η ελληνική κυβέρνηση.
Γιατί πέρα από τις ευθύνες των ευρωπαϊκών, των ευρωπαίων ηγετών ή των αμερικάνων υπεριαλιστών, υπάρχει ο ρόλος της Ελλάδας. Τη συζήτηση την κάνουμε στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα κίνημα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό στην Ελλάδα, που παραδοσιακά σε αυτή τη χώρα υπήρχε ένα τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης από προηγούμενες δεκαετίες, όταν ο αγώνας των Παλαιστίνιων για ενάντια στο σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ και για τα δικαιώματά τους ενέπαινε την πλειοψηφία και εξακολουθεί να εμπνέει την πλειοψηφία. Συμβαδίζει η θέληση της πλειοψηφίας με το τι κάνει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου? Η απάντηση είναι ορθά κοφτά όχι. Θύμισε πάλι ο πρώτος ομιλητής, μάλλον δεν θυμάμαι ποιος, όχι, η Άντζελα, για το όταν η ελληνική κυβέρνηση έκανε πλάτες μαζί με την κυπριακή κυβέρνηση στο κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, απαγορεύοντας τον απόπλου των καραβιών για τη Γάζα κτλ. Ήταν η έναρξη της περίοδου που η ελληνική κυβέρνηση είχε αναδείξει το κράτος τρομοκράτη σε στρατηγικό εταίρο, σε στρατηγικό σύμμαχο. Η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία πρέπει να είναι περήφανη, γιατί οι κυβερνήσεις της έχουν τις καλύτερες σχέσεις από όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις με το κράτος τρομοκράτη. Οικονομικές, γιατί μαζί θέλανε να βάλουν χέρι στην ΑΟΣ της περιοχής, αποκλείοντας τους Παλαιστίνιους, αποκλείοντας τη Γάζα, το Λίβανο κτλ. Οικονομικές, πολιτικές, στρατιωτικές. Όλοι καταγγέλουμε τα εγκλήματα που κάνουν τα Ισραηλινά αεροπλάνα, βομβαρδίζοντας αμάχους, νοσοκομεία, κέντρα αναπήρων και όλα αυτά τα φρικαλέα. Πού εκπαιδεύονται? Δεν εκπαιδεύονται οπουδήποτε. Στα νερά του Αιγαίου πάνω πετάνε, σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια κατ' επανάληψη η Ελλάδα μαζί με το Ισραήλ. Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, κοινά γυμνάσια και αεροπορικά και ναυτικά. Το καλοκαίρι, φέτος, στις αρχές του Ιούλη, ήταν οι πρόσφατες ναυτικές κοινές ασκήσεις που έκανε το ελληνικό ναυτικό με το Ισραηλινό ναυτικό. Πριν ξεκινήσουμε λίγο μετά τους βομβαρδισμούς και τις φαγές. Άρα, όταν λέμε ότι Σαμαράς Βενιζέλος έχουν τα χέρια τους βουτυγμένα στο αίμα των αθώων παιδιών, δεν είναι ξύλινη γλώσσα, είναι κυριολεκτικό. Είναι συνυπεύθυνοι σε αυτή τη θηριωδία και τη σφαγή που γίνεται. Και γι' αυτό είναι απέτηση του αντιπολεμικού κινήματος και του κινήματος αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους ότι πρέπει να διακοπούν κάθε σχέσεις με το κράτος τρομοκράτη. Όλες τις σχέσεις. Να κλείσει η πρεσβεία των σιωνιστών. Να μην έχει την παραμικρή σχέση. Όχι να γίνει απλά σαμποτάζ και μποϊκοτάζ των Ισραηλινών προϊόντων διεθνώς. Πάνω απ' όλα, εδώ, στη χώρα μας, να παλέψουμε έτσι ώστε να αναγκάσουμε την ελληνική κυβέρνηση να κόψει την οποιαδήποτε συνεργασία. Και τελευταίο σημείο για να τελειώσω. Και τι άλλο χρειάζεται να γίνει. Και ποια είναι η λύση και πώς μπορεί να έρθει η λύση για την Παλαιστίνη, για να απελευθερωθεί η Παλαιστίνη, για να σταματήσει ο αποκλεισμός στη Γάζα και να απελευθερωθεί η Παλαιστίνη. Σίγουρα όχι τα παραμύθια περί εκεχηρίας. Είπα πιο πριν, είναι οι σκοπιμότητες και ο φόβος των από πάνω που προσπαθούν να κλείσουν το ζήτημα τώρα. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αυταπάτη ότι θα υπάρξει εκεχηρία και θα δώσει δικαιώματα στους Παλαιστίνιους. Το σύνθημα «Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη» είναι κυριολεκτικό. Εκεχηρία και συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, όπως έχουν πολύ σωστά πει οι Παλαιστινιακές οργανώσεις και πρέπει να το στηρίξουμε και να επιμείνουμε μέχρι τέρμα, θα σήμαινε την άρση του αποκλεισμού. Δεν υπάρχει άρση του αποκλεισμού. Δεν μπορεί να σταματήσει από τη μεριά των Παλαιστίνιων τουλάχιστον και το νόμιμο δικαίωμά τους με όλα τα μέσα, όπως είπε και πιο πριν η συντρόφισσα η Άντζελα, να αντιστέκεται. Και άρα δεν υπάρχουν περιπτώσεις πραγματικής εκεχηρίας που θα φέρουν την ειρήνη. Είναι όμως η λύση η πολιτική την οποία πολλοί λένε η συνύπαρξη δύο κρατών? Η απάντησή μας, τουλάχιστον από τη δική μας τη μεριά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι πως όχι. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε ένα οποιοδήποτε κράτος. Το Ισραήλ δεν είναι ένα οποιοδήποτε κράτος. Είναι ένα δημιούργημα, τεχνητό δημιούργημα, επίκον, και άρα για να μπορέσει, είναι αυταπάτη να πιστεύει κανένας ότι θα μπορεί να υπάρχει το Ισραήλ και δίπλα να υπάρχει μια απελευθερωμένη Παλαιστίνη. Έστω με τους όρους ότι θα έχει μια μικρή λωρίδα γη στη Γάζα και κάποια κομμάτια στη Δυτική Όχθη. Οικονομικά δεν θα μπορεί να επικρατήσει και να μπορέσει να ορθοποδήσει, γιατί διαρκώς το Ισραήλ θα έχει το πάνω χέρι οικονομικά. Πολιτικά έτσι κι αλλιώς και στρατιωτικά έτσι κι αλλιώς είναι
στο χέρι του οποιαδήποτε στιγμή θέλει να εισβάλλει. Όλες οι προηγούμενες εκεχηρίες παρεμπιπτόντως δεν σταματήσαν επειδή τις αρνήθηκαν οι μαχητές της Χαμάς, αλλά επειδή τις σαμπόταρε το ίδιο το Ισραηλινό κράτος με τις επιθέσεις του. Άρα θα είναι υποδιαρκή επιτήρηση. Θα είναι σε μια διαρκή φυλακή η ύπαρξη δύο κρατών. Ένα παντοδύναμο Ισραήλ με το ρόλο του και μια αποδεκατισμένη Παλαιστίνη που θα προσπαθεί να ορθοποδήσει. Δεν μπορεί να είναι αυτό η λύση. Δεν είναι σαν την Νότια Αφρική. Καλά λέμε και λέμε ότι ήταν ρατσιστικό apartheid και θυμίζει το ρατσιστικό apartheid, αλλά έχει και διαφορές. Η Νότια Αφρική ήταν μια πλούσια χώρα που από μόνη της, ρίχνοντας το ρατσιστικό apartheid, μπορούσε να ορθοποδήσει. Οι μαύροι εργάτες ήταν πλειοψηφία απέναντι στους λευκούς που ήταν μειοψηφία που ήταν στην εξουσία και άρα μπορούσαν ακόμα και ένα δικό τους πρόεδρο να βγάλουν, τον Νέλσον Μαντέλα, ή να παλέψουν και να έχουν τη δύναμη και οικονομικά και πολιτικά να αποκτήσουν τον έλεγχο. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει με την Παλαιστίνη και το Ισραήλ. Και άρα η λύση ποια μπορεί να είναι? Η λύση πρέπει να είναι η συντριβή του σιωνιστικού κράτους. Όταν λέμε η συντριβή του σιωνιστικού κράτους, σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε καμία αυταπάτη ότι θα μπορέσει να υπάρξει μια ειρηνική λύση με τους σιωνιστές και το κράτος του Ισραήλ έτσι όπως είναι σήμερα. Πρέπει να συντριβεί και ο μόνος που ο οποίος έχει τη δύναμη να το συντρίψει δεν είναι μονάχα τα όπλα της αντίστασης, τα οποία είναι νόμιμα και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε αυτό, αλλά η δύναμη είναι αλλού. Η δύναμη είναι η αραβική εργατική τάξη. Ποιος έχει τη δύναμη να τσακίσει το κράτος του Ισραήλ? Οι εργάτες στην Αίγυπτο. Το σύνθημα που φωνάζαμε και εξακολουθούμε να φωνάζουμε ότι ο δρόμος προς την Ιερουσαλήμ περνάει μέσα από το Κάιρο, ήθελε να και θέλει να υπογραμμίσει αυτό. Αν οι εργάτες της Αιγύπτου ξεσηκωθούν, διώξουν το Σίσι και με τις απεργίες τους επιβάλλουν ότι η Αίγυπτος θα σταματήσει να δίνει τσιμέντο για να χτίζει το τείχος του έσχου στο Ισραήλ, ότι η Αίγυπτος θα σταματήσει να δίνει πηγές ενέργειας και πρώτων υλών στο κράτος τρομοκράτη, ότι αντίστοιχα οι εξεγέρσεις σε όλα τα καθεστώτα, σε όλη την περιοχή, από την Ιορδανία μέχρι τον Μπαχρέιν, θα ανατρέψουν τα καθεστώτα τα οποία συνεργάζονται και ανέχονται το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, τότε το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ, έτσι όπως είναι σήμερα, θα σβήσει. Και άρα η λύση είναι εκεί. Ο ξεσηκωμός του αραβικού πεζοδρόμιου, ο ξεσηκωμός της αραβικής εργατικής τάξης και προφανώς το κίνημα διεθνούς αλληλεγγύης παγκόσμια στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική, σε όλο τον πλανήτη. Εμείς έχουμε τη δύναμη και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να τσακίσουμε το σιωνιστικό κράτος και να έχουμε ένα κράτος όπου ελεύθερα και ειρηνικά θα ζήσουμε αδελφομένοι Εβραίοι, όχι σιωνιστές, Εβραίοι και Παλαιστίνοι, Άραβες και Εβραίοι, όπως ζούσαν χιλιετίες πιο πριν, κόντρα σε όλους τους ρατσιστικούς μύθους τους οποίους προσπαθούν να αναπαράγουν, ότι πάντοτε μισιόντουσαν, πάντοτε έσφαζε ένας τον άλλον. Αυτά είναι παραμύθια, σαν και αυτά που μας λένε στην Ελλάδα, ότι πάντοτε οι Έλληνες με τους Τούρκους είχαν προβλήματα κτλ. Ξέρουμε τι είναι τα παραμύθια και οι σκοπιμότητες των από πάνω, ξέρουμε και πώς αλλάζουμε. Άρα αυτό είναι η λύση, ένας ξεσηκωμός της αραβικής εργατικής τάξης στις χώρες που έχουν τη δύναμη και γι' αυτό η Αίγυπτος έχει τεράστια σημασία αυτή τη στιγμή για να μπορεί να συντριβεί αυτό το καθεστώς, το καθεστώς του Ισραήλ, του πραγματικού τρομοκράτη και να έχουμε απελευθερωμένη Παλαιστίνη που θα μπορούν να ζήσουν αδερφωμένοι Άραβες και Εβραίοι μαζί με όλο τον πλανήτη. Και αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει και με ένα τελευταίο, ότι και εδώ στην Ελλάδα με αυτόν τον στόχο πρέπει να παλεύουμε. Και τις συνδέσεις μπορούμε να τις κάνουμε πολύ απλά. Αναφέρθηκε πάλι η συντρόφισσα ότι ίσως τα προβλήματα και που αντιμετωπίζει ο κόσμος στην Ελλάδα από τις επιθέσεις της κυβέρνησης δεν του αφήνουν τα περιθώρια να παλέψει και τόσο για την Παλαιστίνη. Δεν συμμερίζομαι πολύ αυτή την άποψη. Η χθεσινή διαδήλωση, 3.000 κόσμος, 4.000 κόσμος, ήταν μια μαζική διαδήλωση. Δείχνει ότι παρόλα τα προβλήματα και τις επιθέσεις της κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου πάνω στα δικαιώματά μας, με τα μνημόνια, με τις απολύσεις, με, οι ευαισθησίες και ο κόσμος συνεχίζει να παλεύει. Και μπορούμε να τα συνδέσουμε αυτά. Και αυτό είναι το τελευταίο και τέλος. Μπορούμε να τα συνδέσουμε αυτά. Όλοι όσοι παλεύουμε για να πάρουμε πίσω τις δουλειές μας, τους μισθούς μας, να μην αφήσουμε να προχωρήσει η λαιλασία των μνημονίων, να μην αφήσουμε να μας βομβαρδίζουν με τις βόμβες των μνημονίων, μπορούμε να συνδυάζουμε την πάλη μας με όλα τα αιτήματα.
τα αιτήματα, σταματήστε τους βομβαρδισμούς, σταματήστε να δίνετε βοήθεια στρατιωτική και οικονομική και πολιτική και διπλωματική στο κράτος τρομοκράτη, πάνε μαζί με τα αιτήματα που λένε θέλουμε δουλειές, μισθούς, όχι βόμβες, όχι πολέμους. Πάνε μαζί με τα αιτήματα που είναι πολύ σημαντικό, ανοίξτε τα σύνορα. Η Ελλάδα έχει το προνόμιο, πέρα από το να συνεργάζεται με το Ισραήλ, να πνίγει και τους πρόσφυγες όλων όσων προσπαθούν να γλιτώσουν από τις βόμβες, είτε είναι στη Γάζα σήμερα, είτε ήταν στη Συρία χτες, είτε είναι στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν προχτές, και να τους πνίγει στα νερά του Αιγαίου με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Frontex. Άρα τα αιτήματα του αντιπολιτικού κινήματος και όλων όσων στεκόμαστε στο πλευρό της Παλαιστίνης δεν είναι αφηρημένα να νικήσει η Παλαιστίνη κάπου εκεί μακριά, είναι να κερδίσουμε και εδώ. Και να κερδίσουμε εδώ σημαίνει να ανατρέψουμε αυτή τη μυστική κυβέρνηση που με το ρατσισμό της, με τα κλειστά της σύνορα, με τις πολιτικές της λιτότητας, με τις πολιτικές του πολέμου, της Ισλαμοφοβίας. Ποιος κυνηγάει τους μετανάστες Άραβες στην Ελλάδα? Ο Σαμαράς, ο Βενζέλος και η αστυνομία τους. Ποιος τους έχει κάνει νούμερο ένα στοχοποιημένους μετανάστες? Είτε ήταν από το Αφγανιστάν, είτε ήταν από το Ιράκ, είτε είναι τώρα πια μετά τις αραβικές εξεγέρσεις από την Αίγυπτο και τη Συρία. Οι μουσουλμάνοι φταίνε, λέει η μυστική κυβέρνηση. Αυτή φταίει, και άρα έχουμε πολλά μέτωπα και η σύνδεση με τον παλαιστινιακό λαό και την αλληλεγγύη μας νομίζω ότι μπορεί να εκφραστεί με πολλούς τρόπους και αυτό είναι το καθήκον μας. Είμαστε πολλοί, είμαστε πλειοψηφία, έχουμε ξεκινήσει μόλις τις πρώτες διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις. Νομίζω ότι συνεχίζοντας με αυτό το δρόμο μονάχα μπορούμε να τους κερδίσουμε. Και εδώ στην Ελλάδα και διεθνώς. Ευχαριστώ.